Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Για άλλη μια φορά με συγκλονίζετε με τη σημερινή σας παρουσία, με την αγάπη σας, με τον τρόπο που δείχνετε την υποστήριξή σας και αποδεικνύετε για άλλη μια φορά ότι δεν υπάρχει αίθουσα να χωρέσει όλη αυτή την αγάπη σε όλο αυτό το κόσμο. Δυστυχώς ο καιρός δεν μας επέτρεψε να κάνουμε ανοιχτή συγκέντρωση με την πόρα που υπήρχε και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, αλλά αποδείξατε ότι με την παρουσία σας σήμερα εδώ ότι αν ήμασταν στον πεζόδρομο θα τον είχαμε γεμίσει όλο. Και αυτή η μεγαλειώδη συγκέντρωση είναι ένα καθαρό μήνυμα. Ένα μήνυμα νίκης. Ένα μήνυμα νίκης που θα έρθει μεθαύριο την Κυριακή στις 2 του Ιούνιου και θα γυρίσει σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Από όλα τα χωριά μας, από όλες τις γειτονιές της πόλης, σας δένω την απέτηση όλων των κατοίκων του Δήμου μας για μια καλύτερη Φλόρινα. Με σύγχρονες υποδομές και ανθρώπινο πρόσωπο. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας και η δουλειά που έχουμε να κάνουμε από 1η Σεπτεμβρίου που θα αναλάβουμε τη Δημοτική Αρχή αυτού του τόπου. Συνδημότες και συνδημότησες, σας υποσχόμαστε ότι δεν θα προδώσουμε ποτέ αυτή την εντολή σας. Θα εργαστούμε ακατάβαστα τα τέσσερα επόμενα χρόνια, ακόμα και σε συνεργασία με συμβούλους άλλων παρατάξεων, προκειμένου μια υγιής πλειοψηφία στο Δήμο και το Δημοτικό Συμβούλιο να μπορέσει να βγάλει την πόλη από την αφάνεια, τα χωριά από την ανυπαρξία, από το τέμα και τη στασιμότητα στην οποία έχουν βυθιστεί όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και την απραξία της πρώην Δημοτικής Αρχής. Και το ξαναλέμε όλοι μαζί, δεν υποσχόμαστε μαγικές λύσεις. Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις και θαύματα. Υποσχόμαστε όμως καθημερινή δουλειά με συντονισμό, σωστή καθοδήγηση όλων των συμβούλων και αυτών που εκλέχτηκαν αλλά και αυτών που δεν εκλέχτηκαν και τονίζω και αυτών που δεν εκλέχτηκαν από το συνδυασμό μας που θα είναι στο πλευρό μας, δίπλα μας και θα δουλεύουμε μαζί. Όλοι θα είναι στο πλάι μας, μαζί μας και μαζί μας θέλουμε να είναι και όλοι οι υπόλοιποι οι άνθρωποι που αγαπούν αυτόν τον τόπο. Γιατί έτσι χτίζονται και γίνονται οι αλλαγές. Με συμμετοχή, με αγάπη, με συνεννόηση όλων των ανθρώπων, όλων των συμπολιτών μας. Όπως τονίζουμε συνέχεια, θα αξιοποιήσουμε κάθε ευρώ, είτε από κοινοτικούς είτε από ελληνικούς πόρους για έργα μικρά, αλλά κυρίως για έργα μεγάλα που θα σηματοδοτήσουν την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι φορείς, το Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο, ο Εμπορικός Σύλλογος θα είναι οι καθημερινοί μας σύμβουλοι για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε όλους τους τομείς της μικρής μας κοινωνίας και να συμβάλλουμε στην αναγέννησή της. Όλοι μας αυτά τα χρόνια καταφέρνουμε να επιβιώσουμε δύσκολα. Δεσμευόμαστε για τα μεγάλα έργα όπως είναι η τηλεθέρμανση, για να μειωθούν οι πάγιες δαπάνες από τις οποίες εμμορραγούν όλες οι οικογένειες σε αυτόν τον τόπο, όλα τα νοικοκυριά, ότι θα ολοκληρωθεί η τηλεθέρμανση και θα δώσει μια ανάσα και ανάπτυξης και οικολογικής αλλά και οικονομικής ευκαιρία στα νοικοκυριά μας. Θα σταθούμε με δράσεις συνεχείς και στοχευμένες δίπλα σε όλους τους ανθρώπους του Μόχθου, τους αγρότες, τους εμπόρους, τους επιστήμονες και τους υπαλλήλους για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να δημιουργήσουμε μια πιο ανθρώπινη πόλη. Θα βοηθήσουμε όλους τους κατοίκους των χωριών μας
να μπορέσουν να συνεχίσουν να ζουν τα χωριά τα οποία καθημερινά ερημώνουν. Έχουμε αναλύσει το πρόγραμμά μας πολλές φορές και θα αναπτύξουμε σε όλους τους τομείς και δεν θα αναφέρω, δεν είναι ούτε ο χώρος ούτε υπάρχει η ώρα για να αναλύσουμε όλο το πρόγραμμα, θα αναφέρω επιγραμματικά τις επικεφαλίδες. Ενέργεια, πράσινη ανάπτυξη, χωροταξικός πολεοδομικός σχεδιασμός. Αστικές υποδομές, μεταφορές, οδικό δίκτυο. Τουρισμός, αναψυχή, πολιτισμός. Ίδρυυση, αποχέτευση, καθαριότητα, τηλεθέρμανση. Υγεία, κοινωνική φροντίδα, αλληλεγγύη. Παιδεία, νεολαία, αθλητισμός. Επιχειρηματικότητα, αγροτική ανάπτυξη. Η υλοποίηση των προτάσεων του Συλλόγου Πολυτέχνων. Αξιοποίηση των προγραμμάτων για τους Ρωμά. Και όχι μόνο αυτά. Θα αξιοποιήσουμε τις προτάσεις των συμπολιτών μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος γιατί με σταματούν ακόμα και στον δρόμο να μου προτείνουν πράγματα, γιατί ξέρουν ότι εμείς και ανοιχτά αυτιά έχουμε και θα εξετάσουμε σοβαρά αυτά που μας προτείνουν, αλλά και ότι εμείς μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Προχθές με σταμάτησε συμπολίτη μου και μου κατέθεσε τις ιδέες μου. Λέει, το βλέπω, χειρόγραφο, Φλόρινα ιδέες, στοιχεία, σχολές, τέχνες, παράδοση, φύση, ποτάμι, καιρικές συνθήκες, αυτό που κάποιοι νομίζουν ότι είναι κατάρα, αλλά μπορεί να αποδειχθεί η λύση στη Φλόρινα, ο χειμώνας και υποδομές. Και έχει τους συνεργάτες, τις προτάσεις του άνθρωπος, τις οποίες διάβασα με πολύ προσοχή και τις βρήκα και πολύ σοβαρές και υλοποιήσιμες. Όλα αυτά πρέπει να τα κάνουμε. Την πορεία αυτή για την ανάπτυξη, διαφάνεια, ίση μεταχείριση και δικαιοσύνη δεν θα την ανακόψει κανείς. Όσο και αν υδρώνουν, όσο και να πληρώνουν, ό,τι μέσο και να χρησιμοποιήσουν και να χρησιμοποιηθεί θα είναι χωρίς αποτέλεσμα. Οι πολίτες αυτού του τόπου δεν είναι κουτί για να πέσουν θύματα μεγαλόσχημων που έκαναν επάγγελμα τη διαμόρφωση συνειδήσεων. Ό,τι και να μην χανετούν, δεν θα τους ακολουθήσω σε αυτόν τον δρόμο. Εγώ δεν θα χωρίσω τους ανθρώπους με βάση την ιδεολογία τους, την καταγωγή τους ή τα άλλα χαρακτηριστικά τους. Αναλαμβάνω και θα υλοποιήσω με τους συνεργάτες μου ίσως το πιο μεγάλο έργο σε αυτόν τον τόπο. Να ενώσουμε όλους τους συμπολίτες μας. Να ενώσουμε όλους τους ανθρώπους. Ο ήλιος βγαίνει για όλους. Όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού. Το λέω και το εννοώ. Το Δημαρχείο θα είναι ανοιχτό για όλους, για να κάνουμε πράξη την ενότητα και να αποκηρύξουμε τους διαχωρισμούς και τον φανατισμό. Στον φανατισμό που στέλνουν τεχνιέντος για να εγκλωβίζουν τους ανθρώπους και να κάνουν ατομικούς στρατούς με σκοπό την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους και την ικανοποίηση της ματαιοδοξίας τους για εξουσία και ηγεμονισμό. Τις τελευταίες μέρες προβληματίστηκα αν έπρεπε να ασχοληθώ και με τη συμπεριφορά του απερχόμενου δημάρχου. Να σας πω, πολλοί μου είπαν ότι δεν χρειάζεται ή δεν πρέπει, γιατί ο άνθρωπος φεύγει. Με αναγκάζει όμως, μόλις χθες, συγκάλεσε σε σύσκεψη τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων για να τους ενημερώσει σχετικά με πρόσκληση για νομοτή κατάθεση από τον εισαγγελέα για τη λειτουργία ή την απομάκρυνση των παιδικών χαρών στα χωριά. Των παλιών παιδικών χαρών. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του αρμόδιου Υπουργείου θα έπρεπε οι Δήμοι, εδώ είναι η εγκύκλη, θα έπρεπε οι Δήμοι να προσαρμόσουν τις παιδικές χαρές της χωρικής τους αρμοδιότητας, οι Δήμοι επιμένω, στις τιθέμενες προδιαγραφές από 1η Τετάρτου του 2014 έως 36 του 2014. Ιδάλλως θα έπρεπε να τα απομακρυνθούν οι παιδικές χαρές. Η απομάκρυνση αυτή τελικά έγινε με μεγάλη καθυστέρηση και γι' αυτό υπάρχει η παρέμβαση της εισαγγελίας.
Το γελίο της υπόθεσης είναι ότι σε αυτή τη συγκέντρωση ο πρώην δήμαρχος αναφέρθηκε σε ανώνυμη καταγγελία και τη χρέωσε σε μένα, χωρίς να έχει κανένα στοιχείο. Ή έχει μαγικές ικανότητες αυτός ο άνθρωπος, ή έχει μεγάλη αιμονή με το πρόσωπό μου. Αυτό που απέκρυψε ο απερχόμενος είναι ότι ανάλογη έρευνα διεξάγεται και στο Δήμο Αμιτσέου και σε άλλους δήμους της χώρας, όπου δεν έγιναν όλα αυτά όπως έπρεπε. Μήπως και εκεί εγώ έκανα την καταγγελία. Τώρα βέβαια θέλει να το παίξει καλός και άγιος στους προέδρους, όταν τόσα χρόνια τους αγνώρισε, δεν τους έδωσε κανένα δικαίωμα υπογραφής. Βέβαια ούτε μία καταγγελία έχει γίνει από μένα και θα προσφύγω στη δικαιοσύνη για όσα συκοφαντικά εκτοξεύει. Και τώρα η αλήθεια. Ο ίδιος προσπαθεί να αποποιηθεί των ευθυνών του επειδή δεν προσάρμοσε τις παιδικές χαρές σύμφωνα με τους όρους ασφαλείας ή δεν κατασκεύασε καινούργιες και όπου δεν υπάρχουν και ταυτόχρονα με διαβάλει. Μάταιος κόπος. Η προσπάθειά του έπεσε στο κενό πριν καν ξεκινήσει. Όπως στο κενό θα πέσει και η προσπάθειά του να εκλέξει τον έτερο υποψήφιο δήμαρχο. Γιατί έχει τέτοια πρεμούρα ο κύριος, ο απερχόμενος δήμαρχος που το έσκασε, δραπέτευσε χωρίς να δώσει τη μάχη και μιλώ για τον απερχόμενο δήμαρχο. Γιατί θέλει τόσο πολύ να ιτηθώ. Αλήθεια, δεν νομίζετε ότι ήρθε η ώρα ο αντίπαλος υποψήφιος δήμαρχος να μας πει την άποψή του για τα πεπραγμένα του κυρίου Βασκόπουλου. Συμφωνεί με τις απευθείας αναθέσεις που έπαιρναν οι λίγες βάρες των πολλών ή τις καταδικάζει. Τι έχει να πει για την τηλεθέρμανση της οποίας τα εγκαίνια έγιναν το 2014. Αλλά ακόμα περιμέναμε και θα περιμένουμε για κανένα 2-3 χρόνια. Επικροτεί όλους τους χειρισμούς που έγιναν. Θα δώσει και ο συνυποψήφιος μου, υποψήφιος δήμαρχος, τζάμπα ρεύμα ή το θεωρεί απατηλό ψέμα και κοροϊδία που έδινε ο σημερινός του πολιτικός σύμμαχος. Τι επιτέλους έχει συμφωνηθεί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, τι τους ενώνει. Τι επιδιώκει ο κύριος Βοσκόπουλος, τη συνέχεια του, το κουκούλο με το λαθό του, να δημαρχεύει πίσω από τις κουρτίνες ή να στηριχτεί σε ένα δικό του δήμαρχο για να μπει στη λίστα και να διεκδικήσει τη βουλευτική έδρα. Στο τέλος τέλος, ως πότε ο απερχόμενος θα ταλαιπωρεί έναν ολόκληρο τόπο με τα καπρίσια του και με τα όνειρά του. Ως πότε θα σέρνει τη φρόνα πίσω από το άρμα των προσωπικών του φιλοδοξιών. Ως πότε οι πολίτες θα σηκώνουν στην πλάτη τους ένα ξένο φορτίο που δεν τους ανήκει, γιατί έτσι θέλει κάποιος. Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να σηκώσουμε κεφάλι, να πούμε φτάνει πια. Ήρθε η ώρα να αντισταθούμε. Ήρθε η ώρα να τελειώνουμε με ό,τι μας πλήγωσε. Ήρθε η ώρα να τους στείλουμε στα σπίτια τους. Και μην πέφτετε σε καμιά παγίδα. Δεν υπάρχει παλιό ή νέο. Είναι το ίδιο πράγμα με άλλο πρόσωπο. Όλη την Κυριακή στις κάλπες. Καμία ψήφος χαμένη. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Μόνο μια μεγάλη νίκη που θα τους δείξει τι πρέπει να γίνει σε αυτόν τον τόπο. Για νίκη της αξιοπρέπειας, για νίκη της δημοκρατίας, μια νίκη της δικαιοσύνη, μια νίκη της ανθρωπιάς. Φίλες και φίλοι, με συγκίνηση και αγάπη μέχρι και το τελευταίο κάτοικο του Δήμου μας, θέλω να σας πω δύο λόγια μέσα από την ψυχή μου. Όποια και να είναι μεθαύριο η ετοιμιγορία των φλωριώτικου λαού, θα τη δεχτώ και θα δώσω με όλες μου τις δυνάμεις από όποιο και αν μετερίζει για να αποφασίσουν οι Φλωρινιώτες. Θα είμαι εκεί, όπως το έκανα και την προηγούμενη φορά, όπου για 150 μόλις ψήφους βρέθηκα στη θέση της αντιπολίτευσης. Ήμουν εκεί για να προστατεύσω τους Φλωρινιώτες, για να προστατεύσω τη λειτουργία του Δήμου. Εσείς ψηφίζετε, εσείς αποφασίζετε. Πρέπει όμως ο καθένας από εμάς να σκεφτεί με υπευθυνότητα και σύνεση, χωρίς φανατισμούς,
Τι θα έρθει στην πόλη μας τη Δευτέρα μετά τις εκλογές? Θα έχουμε στασιμότητα ή ανάπτυξη? Δήμαρχο όλο το Φλωρινιατό ή δήμαρχο μιας μικρής ομάδας ανθρώπων? Θα αρχίζουν να εκτελούνται μεγάλα έργα με πρόγραμμα και συνέπεια ή έργα μικρά και ασυνάρτητα όπως γίνεται μέχρι σήμερα? Σας υπόσχομαι ότι όλοι οι υποψήφοι μας, είτε εκλεγούν είτε όχι, είτε έχουν εκλεγεί είτε όχι, θα είναι για μένα τα επόμενα 4 χρόνια πολύτιμοι συνεργάτες. Όπως πολύτιμοι συνεργάτες θα είναι όλοι οι νέοι και όλοι οι φλωρινιώτες που διαπρέπουν με τη δουλειά τους και την επιστήμη τους στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και που σήμερα αποτελούν μια ανεκμετάλλευτη δύναμη. Μια δύναμη όμως που μπορεί να εκτινάξει το Δήμο μας. Μια δύναμη που θα βάλει βάσεις για την πολυπόθητη ανάπτυξη. Υπάρχουν πριτάνης, καθηγητές πανεπιστημίων, επιτυχημένοι, εξειδικευμένοι επιστήμονες σε όλο τον πλανήτη, σε όλους τους τομείς. Επιτυχημένοι επιχειρηματίες σε κάθε γωνιά του κόσμου. Και θα αποδειχτούν όλοι αυτοί πολύτιμοι συνεργάτες και πρεσβευτές μας στις κοσμογονικές αλλαγές που οραματιζόμαστε και πρέπει να πετύχουμε για να αλλάξουμε τον τόπο μας. Για να γυρίζουμε σελίδα και να κάνουμε τη Φλόρινα και πάλι πρωταγωνιστή. Από ουραγό πρέπει να κάνουμε το Δήμο μας πρωταθλητή. Αυτές και τέτοιου είδους σκέψεις και ευαισθησίες πρέπει να κυριαρχήσουν στο μυαλό όλων μας. Να αποφασίσουμε υπεύθυνα για μας, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Και γι' αυτό σας θέλουμε όλους μαζί μας. Θέλουμε να μας εμπιστευτείτε. Δεν θα σας προδώσουμε. Έχουμε την εμπειρία, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε τους καλύτερους συνεργάτες. Όλοι σε 4 χρόνια θα είστε υπερήφανοι για εμάς, γιατί καθημερινά θα είμαστε δίπλα στον κάθε που συμπολίτη μας και θα βλέπετε ότι προσπαθούμε και να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτόν τον τόπο. Να χτίσουμε, όχι να γκρεμίσουμε. Να χτίσουμε τη νέα μας Φλόρινα με τη βοήθεια όλων σας. Τη νέα Φλόρινα που αγαπάμε. Τη νέα Φλόρινα που ονειρευόμαστε όλοι μας. Και όλοι μαζί. Όλοι μαζί θα το κάνουμε αυτό. Σε έναν αγώνα ο οποίος λύγει μεθάπτω, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που θέλουν να προσπαθήσουν, που αγαπάνε τον τόπο τους, που παλεύουν για τον τόπο τους και οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται μόνο για την καρεκλίτσα τους. Και εμείς τέτοιοι δεν ήμασταν ποτέ. Απλώνουμε το χέρι σε όλους τους ψηφοφόρους. Και σε αυτούς που μας ψήφισαν την πρώτη εβδομάδα και σε αυτούς που δεν μας ψήφισαν. Ζητάμε να μας εμπιστευτούν και αυτοί που ψήφισαν τους άλλους συνδυασμούς. Γιατί σήμερα αποφασίζουμε ποια θέλουμε να είναι η πορεία αυτού του τόπου. Πού θέλουμε να οδηγήσουμε τη Φλόρινα. Πού θέλουμε και πώς θέλουμε να λειτουργήσουμε τα επόμενα χρόνια. Φίλες και φίλοι του συνδυασμού μας, δώστε μαζί με τα στελέχη του συνδυασμού αυτές τις τελευταίες ώρες τη μεγάλη μάχη. Τη μητέρα θα έλεγα όλων των μαχών. Ο καθένας από εσάς στην γειτονιά του, στο χωριό του, όπου μπορεί, στο σπίτι, στο γείτονα, στο συγγενή, στο κουμπάρο, πρέπει να διακινήσει τα ψηφοδέλτια μας. Μπορούμε να πείσουμε και πρέπει να πείσουμε για το πρόγραμμά μας. Μπορούμε να πείσουμε για την ταπεινότητα και τα καθαρά μας μάτια σε όλους τους κατοίκους της Φλόρινας, χωρίς να υποτιμούμε ποτέ κανένα, ότι ναι, εμείς είμαστε αυτοί και μπορούμε. Ο συνυποψήφιός μου γεννούσε στα χωριά και έλεγε τώρα το Στάθη, το ξέρετε, το ζήσατε. Μα γι' αυτό ζητάμε να με ψηφίσετε, γιατί με ξέρετε, με ζήσατε και μια ζωή μου ίδιο. Ξέρουμε ότι μπορούμε να πείσουμε για την αγάπη που έχουμε για τους ανθρώπους. Για την αγάπη που έχουμε όλοι μαζί οι συνεργάτες για τον τόπο μας.
Αγωνιστείτε όλοι μαζί μας και η νίκη δεν αργεί. Μια μεγάλη νίκη που θα φέρει φως στο σημερινό σκοτάδι. Πιστέψτε με, τα καλύτερα έρχονται. Το μέλλον μας ανήκει, η Φλόρινα πρέπει και επιβάλλεται και της αξίζει να είναι πρωταθλητής και όχι ουραγός. Με τη βοήθειά σας, μεθαύριο την Κυριακή, θα καταφέρουμε να γυρίσουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Θα δώσουμε δύναμη στα νέα παιδιά και κούληση να ασχοληθούν σε νέους ανθρώπους και τα κοινά, να βοηθήσουν τον τόπο τους, να πάμε μπροστά αυτόν τον τόπο, να αλλάξουμε τη μοίρα αυτού του τόπου, τη μοίρα των παιδιών μας, τη μοίρα των δικών μας ανθρώπων. Με δύναμη, καλή δουλειά, καλή νίκη την Κυριακή. Σας ευχαριστώ όλους. Thank you.